ζωή σε 5 συνανθρώπους μας, χάρη σε ένας 79χρονος από τη Σιτία, στον οποίο διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος, με την οικογένειά του να παίρνει τη γενναία απόφαση να προσφέρει ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων σε συνανθρώπους μας. Ο 79χρονος νοσηλευόταν στο Παγνί με ενδοκεφαλική αιμορραγία, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είναι κλινικά νεκρός. Μέσα στη θλίψη τους, συγγενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά οργάνων, αποδεικνύοντας την ανθρωπιά και την ενσυναίσθηση. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά δότη από τη Σιτία, ενώ ο 79χρονος είναι ο μεγαλύτερος δότης ηλικιακά στην Ελλάδα για το 2024. Ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία τα ξημερώματα της Τετάρτης η λήψη οργάνων από τον 79χρονο δότη, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας. Και προφανώς εκφράζουμε τα θερμότερα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, αλλά κυρίως ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη μεγαλοψυχία της οικογένειας να προσφέρει ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων στους συνανθρώπους μας. Μέρος των οργάνων, το ΙΠΑΡ μεταφέρθηκε από τη χειρουργική ομάδα της Ιταλίας στο Λαϊκό τα νεφρά και έμειναν εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι κερατοειδές. Κάθε δωρεά οργάνων, ειδικά από τον τόπο μας στη Κρήτη, μας γεμίζει με συγκίνηση. Είναι μια στιγμή που τα συναισθήματα πάντα εμπεριέχουν τόσο τη θλίψη για τον άνθρωπο που έφυγε, αλλά παράλληλα και τη χαρά, την ελπίδα για εκείνους τους ανθρώπους, είτε παιδιά είτε ενήλικες. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι νεφροί, το ΙΠΑΡ στην Ιταλία, ενώ οι κερατοειδείς παρέμειναν στο Παγνί. Πρόκειται για την τέταρτη μεταμόσχευση από το Παγνί από τις αρχές του χρόνου, με την αύξηση να είναι σημαντική σε σχέση με πέρυσι. Ο Γενικός Συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, της Τοπικής Συντονίστριας Μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της Ομάδας Μεταμοσχεύσεων του Παγνί. Η τέταρτη μεταμόσχευση η οποία γίνεται στο Παγνί φέτος και ήδη είναι πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με μία ουσιαστικά που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και φαίνεται ότι ο κόσμος της Κρήτης αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, την μεταμοσχευτική προσπάθεια η οποία γίνεται πανελλαδικά με σκοπό να αυξηθούν τα μοσχεύματα για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Με αφορμή αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι στην ουσία δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί. Οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να εκφράσει την επιθυμία του να γίνει δωρητής οργάνου, να το συζητήσει πάνω απ' όλα με την οικογένειά του. Η καρδιά της πήγε εκεί που έπρεπε να πάει, δήλωσε συγκινημένη η μητέρα της Έμας, μιλώντας στην εκπομπή «Κρήτη σήμερα». Η κυρία Καμπάκη αναφέρθηκε στη σημασία της δωρεάς οργάνων, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που ένιωσε η οικογένειά της εκείνες τις ώρες. Ήρθε σε επαφή μαζί μας και η κοπέλα που πήρε την καρδιά. Όλα τα όργανα είναι πολύ σημαντικά. Το λέω και το ξαναλέω. Δίνουν ζωή. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ανάγκη για ένα όργανο. Αλλά η καρδιά είναι το πρώτο πράγμα που ακούς στον υπέρηχο. Είναι το τελευταίο πράγμα που άκουσα από το παιδί μου όταν την αποχαιρέτησα. Η Έμα έχασε τη ζωή της σε τροχείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η δωρεά οργάνων της Έμας τράβηξε την προσοχή της κοινής γνώμης, ανοίγοντας τον δρόμο για να αλλάξει η κατάσταση με τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα. Βιώναμε το μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος. Το να χάνεις ένα παιδί και μάλιστα με τόσο άδικο τρόπο δεν διαχειρίζεται εύκολα. Το ότι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη δωρεά, όπως είπα, δεν ήταν απόφαση δική μας, δεν το σκεφτήκαμε. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε, καθώς ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, αφού μας το είχε εκφράσει το παιδί.